Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέσα σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης ολοκληρώνεται η άτυπη προεκλογική περίοδος για τους δύο υποψηφίους που διεκδικούν την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή για το νέο γύρο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Έφη Αξιόγλου και τον Στέφανο Κασελάκη έδωσε ένα πρωτοφανές φάλτσο του τελευταίου, όπως χαρακτήρισε κρατήδιο το ψευδοκράτος, προκαλώντας σεισμό σε Αθήνα και Λευκοσία. Ο κ. Κασελάκης επιχείρησε να διορθώσει το ατόπιμα, το οποίο απέδωσε στην κούρασή του. Ωστόσο, η Έφη Αξιόγλου πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας πως ο συνυποψήφιός της δεν γνωρίζει τα σοβαρά θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Έφνη στον Brand Affair των δύο είναι πλάκι ο Παύλος Πολάκης, με μια νέα εμπριστική ανάρτηση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Σύνδεση με όλους τους συναδέλφους μαζί μου στο στούντιο. Ο Σεραφείμ Κοντρότσος, ο Αντώνης Γιώκας με πληροφορίες από τις ισορροπίες των ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν από την δεύτερη κάλπη. Στη Νέα Υόρκη, ο απεσταλμένος του Action 24 που παρακολουθεί το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε νέα μηνύματα για την οικονομία πριν από λίγο μέσω του Bloomberg. Μαζί μας και ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, έρχεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, θα πλήξει ιδιαίτερα την πολύπαθη Θεσσαλία. Πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε. Σε ανοιχτή μετωπική σύγκρουση μετατρέπεται η εσωκομματική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Έφη Αξιόγλου και τον Στέφανο Κασελάκη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να παίρνουν θέσεις μάχης. Η γκάφα του επίδοξου διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαρακτήρισε το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου κρατήδιό του, έχει προκαλέσει άλλο στο εσωτερικό του κόμματος, με την πρώην υπουργό να μιλάει για σοβαρό ατόπιμα. Εθνικά θέματα. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων το δικού τους, στην Κύπρο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προβεί σε αυτή την καινοφανή δήλωση, να πει δηλαδή ότι τα κατεχόμενα της Κύπρου είναι κρατήδιο των Τούρκων. Ήταν ένα σοβαρό ατόπιμα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Κασελάκης προχώρησε σε διευκρινιστική τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, αποδίδοντας την κούραση και στα ξεχασμένα ελληνικά του την γκάφα του. Και την Έφη Αξιόγλου να αφήνει σαφείς εχμές για την άγνοια των θεμάτων από την πλευρά του συνυποψηφίου της. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Την Κυριακή εκλέγουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον ή την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες της πολιτείας. Εχμές εναντίον των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη, άφησε ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαρατζίδης, αποδίδοντάς τους ελαφρότητα, η οποία μπορεί να φέρει στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα εντελώς άγνωστο πρόσωπο. Να μην κινδυνεύει να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν αρχηγό την επόμενη μέρα που είναι άγνωστο σχή. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Στέφανου Κασελάκη εξαπέλυσε μέσω του Action 24 ο Νίκος Βούτσης, χαρακτηρίζοντας την υποψηφιότητά του μεταπολιτική, παραλληλίζοντάς την με την περίπτωση του Ντόναλτ Τραμπ. Θα δοθεί λύση στο ηγετικό ζήτημα την Κυριακή, η οποία θα είναι λύση πολιτική και όχι μεταπολιτική. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε στήριξη από τον Απόστολο Γκλέτσο. Στις ισοκομματικές δεν τον ψήφισα, αλλά βρε γίδια, έχετε προσκυνήσει άλλους και άλλους που παρέδωσαν την Κύπρο για σφαγή και σας πείραξε μία λάθος έκφραση που στο κάτω-κάτω είναι και αλήθεια. Συχάματα. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε την Έφη Αξιόγλου ότι του επιτίθεται διαρκώς. Μάλιστα, υποστήριξε ότι όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της, εκείνος έστειλε email με τις προτάσεις του, το οποίο και αγνοήθηκε. Παράλληλα, απέφθηνε έκκληση για ενότητα, την οποία ανέρεσε λίγο αργότερα, με επίθεση εναντίον συντρόφων του. Εμένα δεν με πειράζουν οι επιθέσεις. Δεν με πειράζουν επιθέσεις. Τις ξεσκονίζω από Κυριακή βράδυ. Όταν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και η ομπρέλα προστασίας σου εξαπολύουν καθημερινά εμετικές επιθέσεις στον Στέφανο Κασελάκη και τα στελέχη που τον υποστηρίζουν, με εμένα βεβαίως στο επίκεντρο, τότε έχεις κατέβει όλη τη σκάλα. Ο άνθρωπος που είναι στο πλευρό του, ο Παύλος Πολάκης, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σε μόνιμη βάση με μια ευριστική έτσι, τακτική απέναντι και σε μένα και σε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι, είναι ένας κατήφορος. Και δεν έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου. Η ένταση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στο κόκκινο λίγες ώρες πριν το δεύτερο γύρο.
έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κύπρο αυτή η γκάφα του Στέφανου Κασελάκη. Πάμε αμέσως στον Τάσο Μαγιόπουλο για να δούμε, Τάσο, τι γράφουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης για αυτό το σοβαρό λύστημα για τα περί κρατηδίου. Θύελλα αντιδράσεων και οργισμένα δημοσιεύματα, λοιπόν, έφερε στη Λευκοσία η δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, του υποψήφιου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τι ακριβώς αναφέρουν τα κυπριακά μέσα. Το Sigma News, λοιπόν, ένας από τους πιο γνωστούς ιστότοπους της Κύπρου, μιλάει για συναρτησίες Κασελάκη για ψευδοκράτος. Και αναφέρει κρατήδιο τέλος πάντων, αναφερόμενο στα όσα είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης. Η Cyprus Times, μία από τις πιο γνωστές εφημερίδες, λοιπόν, της Κύπρου, μιλάει για ολίσθημα Στέφανου Κασελάκη, αποκάλεσε το ψευδοκράτος κρατήδιο. Ο Φιλελεύθερος, μία από τις πιο παλιές και ιστορικές εφημερίδες της Κύπρου, μιλάει για αρνητικά σχόλια, προκάλεσε η αναφορά του υποψηφίου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, σε κρατήδιο, ενώ αναφερόταν στο ψευδοκράτος στην Κύπρο. Ενώ ο Πολίτης μιλάει για φάουλ Κασελάκη, αποκάλεσε κρατήδιο το ψευδοκράτος, μάζεψε την γκάφα μετά από παρατήρηση δημοσιογράφου. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν το σοβαρό λεκτικό λύστημα, κυρίες και κύριοι, του Στέφανου Κασελάκη έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερες από 48 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές. Μαζί μου είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Γιώκας. Διότι, Αντώνη, δεν υπάρχει κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που να μην έχει πάρει θέση για αυτό το λεκτικό λύστημα. Ναι, όποιος παρακολουθεί από το πρωί τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, μπορεί να δει τους κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν θέσεις μάχης. Έχουν μείνει πολύ λίγες ώρες μέχρι να ανοίξουν, Βασίλη, οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών. Παίζουν τα αρέστα τους, θα μπορούσαμε να πούμε, και οι δύο πλευρές, και όσοι τους στηρίζουν έχουν μπει στα χαρακόμματα. Μπορούμε τώρα να δούμε ποιος στηρίζει ποιον. Την πλευρά του κυρίου Στέφανου Κασελάκη στηρίζει ο Νίκος Παπάς μετά τον αποκλεισμό του από το δεύτερο γύρο. Προφανώς ο κύριος Παύλος Πολάκης, που δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον χαρακτηρίζουν, πολιτικό καθοδηγητή του νεαρού υποψηφίου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, που είναι μαζί του από την πρώτη στιγμή, και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ένας εκ των 30 που υπέγραψαν την δήλωσή του προς την Κεντρική Επιτροπή που ζητούσε να είναι υποψήφιος. Τώρα, ποιοι στηρίζουν την κυρία Έφη Αχτσιόγλου? Ο Αλέξης Χαρίτσης από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό της. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μετά τον δικό του αποκλεισμό, χωρίς να την ονοματίσει, έδειξε ξεκάθαρα προς την πλευρά της. Ο κύριος Νίκος Βούτσης, που αν και προέρχεται από την ομπρέλα, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Και η κυρία Μαριλίζα Ξενάγιονακόπουλου, γεγονός που μας δείχνει ότι η κυρία Αχτσιόγλου δεν είναι αποκομμένη από τη διεύρυνση, όπως προσπαθούν κάποιοι να αποδείξουν όλες αυτές τις μέρες, Βασίλη. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης έχει καταφέρει να υποπέσει σε αρκετά λάθη. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάστηκε να ανασκευάσει λόγω των έντονων αντιδράσεων που υπήρξαν στο εσωτερικό του κόμματος. Όπως θα δείτε στο βίντεο, δεν ήταν η μόνη γκάφα που έκανε με το ψευδοκράτος. Είχαν προηγηθεί απόψεις του για τον στρατό, αλλά και η συνάντησή του με την ΑΔΔ, η οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν έγινε ποτέ. Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Ο επίδοξος διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα, Στέφανος Κασελάκης, αποφεύγει να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης και προτιμά τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, όταν μιλά χωρίς σενάριο, δεν αποφεύγει τις γκάφες, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό και αναγκάζεται μετά να ανασκευάσει. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος είχε αφήσει σαφείς αιχμές περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης έκανε το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο, μιλώντας για κυβέρνηση της αριστεράς, όταν όλοι γελάγανε. Ίσως ούτε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν το πίστευαν. Και ίσως να μην το ήθελαν κιόλας. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ρωτήθηκε για το αν η Έφη Αχτσιόγλου ήταν ανάμεσα στους υπονομευτές του πρώην Προέδρου, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Η ερώτηση είναι εάν υπονόμευσε η κυρία Αχτσιόγλου και η κυρία Τσίπρα. Πόσο το ξέρω εγώ? Εγώ ένα μήνα είμαι στην πρώτη γραμμή, 4 μήνες είμαι. Να ρωτήσετε ανθρώπους που έχουν γνώση. Στην πρώτη εμφάνισή του, ο Στέφανος Κασελάκης, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά του, έδωσε το στίγμα της πολιτικής του, προτείνοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση της στρατιωτικής θητείας. Μετά από 23 ημέρες, η θητεία τελικά δεν καταργείται, αλλά παραμένει ως κοινωνική στα μετόπισθεν και επαγγελματική στην πρώτη γραμμή. Κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό. Πρώτη γραμμή του στρατού, κατά τη γνώμη μου, να είναι επαγγελματική, οι άνθρωποι να έχουν οικογενειακό σχεδιασμό, τη στρατιωτική μας, και να έχουν πολύ καλές απολαβές. Για τη δεύτερη γραμμή και για όλο το συντονισμό που πρέπει να γίνει, θέλω να υπάρχει κοινωνική θητεία. Ξέρω
αρκετά πράγματα και για εξωτερική πολιτική, λόγω της ενασχόλησής μου στην Αμερική. Παρά τα όσα ο ίδιος υποστηρίζει, η εξωτερική πολιτική μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν φαίνεται να είναι το δυνατό του χαρτί. Αρχικά για το Κυπριακό και το ψευδοκράτος, το οποίο αποκάλεσε κρατήδιο. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων το δικού τους, στην Κύπρο. Αλλά και η αναφορά του περί αναγνώρισης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης από τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από το 1923 από τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι αναγνώρισε ο κ. Ερντογάν? Αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα. Σε ημέρα απεργίας, θέλησε να αναφερθεί στις θέσεις του για τα εργασιακά, ανακοινώνοντας συνάντηση που πραγματοποίησε με την ΑΔΔ, κάτι που η τελευταία διέψευσε κατηγορηματικά. Αρκετές ώρες αργότερα, το επιτελείο του διευκρίνησε ότι συναντήθηκε με μέλη της διοίκησης μεμονωμένα. Χθες συναντήθηκα με την ΑΔΔ και τους φορείς και συνειδητοποιώ τις μεγάλες αδικίες που γίνονται στον εργασιακό χώρο. Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΔ διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα μεταδίδουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δήθεν συνάντησή της με τον υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασελάκη. Τα ίξα αφήξη του Στέφανου Κασελάκη έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που ξεπερνούν τα στενά κομματικά όρια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Σεραφείμ Κοτρότσος, κυρίες και κύριοι, για να σχολιάσουμε αυτές τις εξελίξεις, αυτή τη χθεσινή γκάφα του κυρίου Κασελάκη, Σεραφείμ, και θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν άγνοια ή αν ήταν σαρδάμ. Ο Δάντης έλεγε, Βασίλη, ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Ακόμα και αν είχε τις καλύτερες προθέσεις ο κύριος Κασελάκης να μας εξηγήσει ποια είναι η πολιτική του θέση σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και να κάνει και κριτική σε όσα συνέβησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, την πόρτα της κόλασης την άνοιξε όμως. Δεν ξέρω αν είναι σαρδάμ. Εγώ ξέρω ότι σαρδάμ είναι ο αναγραμματισμός. Ως εκ τούτου δεν είναι σαρδάμ. Μπορεί έτσι με ευφυή τρόπο κάποια πρόσωπα από το ευρύ επιτελείο του, όπως η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, να το αποκάλεσαν σαρδάμ. Πάντως το να αποκαλέσεις... Ή γλωσσικό λίστημα, τέλος πάντων, γιατί ναι, πολλοί το χαρακτηρίζουν και έτσι. Επειδή έπαιξε πολύ η έκφραση σαρδάμ, ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι ο τρόπος και όλα αυτά που είπε πρόδωσαν άγνοια. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα το πρωί έσπευσε να παρουσιάσει ένα άρθρο σε ιστότοπο με τις θέσεις του σχετικά με τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά. Είναι προφανές ότι το επιτελείο του αργά χθες το βράδυ προετοιμάστηκε για αυτό που θα ακολουθούσε και ακολούθησε. Όταν όμως είσαι τόσο ψηλά στην πολιτιακή ιεραρχία, μεθαύριο μπορεί να είναι πρόεδρος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκης, και πριν καλά-καλά γίνεις αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεσηκώνεις αυτό το θόρυβο που ξεσήκωσες και τις αντιδράσεις στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Δίνεις τροφή ενδεχομένως σε κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης να πούνε αυτά που συνήθως λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παίρνεις, εισπράττεις μία απάντηση διπλωματικά αλλά σκληρή του Κυπρίου πρέσβη στην Αθήνα. Και εν πάση περιπτώσει δείχνεις ότι ούτε καν αυτές τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα δεν γνωρίζεις. Θα μου πεις τώρα, δύο μήνες δεν πρόλαβε να εξασκηθεί. Δεν το ξέρω, αλλά όταν κατεβαίνεις για υποψήφιος ενός κόμματος, πρόεδρος ενός κόμματος, το βασικό που διαβάζεις είναι το καταστατικό και τις θέσεις του κόμματος. Και επίσης μου λέγανε ότι και στη διπλωματία οι λέξεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και μιλάμε για τέτοια κρίσιμα ζητήματα. Αλλά προφανώς, αν θέλει, Σεραφείμ, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κατά πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα αυτή η γκάφα του κ. Κασελάκη. Γνώμη μου, μπορεί να σπέβδω ενδεχομένως να είμαι προπαίτης. Ελάχιστα. Για ποιο λόγο? Έχω την εντύπωση ότι θα του αφήσει κάποιες αμοιχές, αλλά όχι κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής. Εάν υπάρξει ανατροπή, θα υπάρξει σωρευτικά για πολλούς λόγους, όχι μόνο γι' αυτό. Και αυτό διότι υπάρχουν πλέον φανατικοί οπαδοί στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, που έσπευσαν να τον υπερασπιστούν σήμερα το πρωί για αυτήν την γκάφα, όπως την αποκαλούμε, Βασίλη, και γιατί θεωρούν και πιστεύουν ότι αυτός μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Δεν τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, του δίνουν χρόνο
σημαντικό χρόνο, προβάδισμα, να μάθει και για τα ελληνοτουρκικά, να μάθει για τα εθνικά θέματα. Άρα Σεραφείμ, μερικά βασικά αν πράγματα. Κερδίσει ο κύριος Κασελάκης τις εκλογές και αναδειχθεί νέος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υπάρξει ένας πρόεδρος χωρίς πολιτικό στίγμα, όπως αρκετοί τον κατηγορούν? Δεν το πιστεύω, γιατί υπάρχει μια δεξαμενή, μικρή αλλά υπάρχει, έμπειρων πολιτικών στελεχών. Παραδείγματος χάρη, ο Νίκος Παπάς από την πρώτη μέρα που συντάχθηκε μαζί του, του πρόσφερε ουσιαστικά ένα πολιτικό προκάλημα το οποίο δεν το έχει ο κύριος Κασελάκης. Πιθανώς να προστρέξουν και άλλα στελέχη. Το θέμα, Βασίλη, θα δημιουργηθεί και θα φανεί από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης θα πρέπει να δώσει συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, τέτα-τέτ όμως συνεντεύξεις. Όχι τις γραπτές συνεντεύξεις, ερώτηση-απάντηση που έχουμε συνηθίσει, όχι μόνο από τον ίδιο και από πολλούς. Εκεί θα φανεί και η ετοιμότητά του και η γνώση του για πάρα πολλά βασικά θέματα που οφείλει να γνωρίζει ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου. Κυρίες και κύριοι, η πορεία της ελληνικής οικονομίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε πριν από λίγο στο δίκτυο Bloomberg ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία θα δώσει νέα αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα μας, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και στην κλιματική κρίση που χτύπησε την Ελλάδα. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Άξιον 24 στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, έχεις την πρώτη αποτίμηση των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ναι, Βασίλη, το ταμείο που κάνουν στην ελληνική αποστολή είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, θεωρούν ότι αυτή η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας της Αθήνας με την Άγκυρα μπορούν να δημιουργήσουν τους πρώτους καρπούς με μια συμφωνία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, να ενεργοποιούνται άμεσα και ακαριαία και απευθείας τα τηλέφωνα σε επίπεδο λιμενικού σώματος αλλά και σε υπουργικό επίπεδο, κάτι το οποίο ήδη γίνεται, όπως μας λέγανε κυβερνητικοί παράγοντες, σε αρκετά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, στο καυτό ζήτημα του πολιτικού διαλόγου, με το οποίο θα αναζητηθεί μια πρώτη προσέγγιση στην επίλυση της μοναδικής διαφοράς που υπάρχει. Εκεί η ελληνική κυβέρνηση καταγράφει το γεγονός ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία βήμα-βήμα, χωρίς όμως να μπουν ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Περαιτέρω, στο Κυπριακό, ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες τις διαδοχικές παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλες τις συναντήσεις αλλά και στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Αθήνα έχει καταστήσει σε αυτή τη θέση της να οριστεί ένας απεσταλμένος του ΙΕ για το Κυπριακό και από εκεί και πέρα να εκκινήσει, αν είναι δυνατόν, και μια τριμερής διαδικασία. Περαιτέρω, πρέπει να σου πω ότι σε όλα τα φόρα επίσης ετέθη το ζήτημα της παράνομης κράτησης του Φρέντι Πελέρη. Εκεί η ελληνική πλευρά έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα όπλα της και ειδικά το βέτο, το οποίο θα κληθεί να αξιολογήσει αν θα το χρησιμοποιήσει στις επικείμενες διαδικασίες που αφορούν στη χρηματοδότηση της Αλβανίας. Τώρα, Βασίλη, είναι σαφές ότι όλα αυτά γίνονται στο φόντο της ελληνικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε ανέδειξε όλους τους θετικούς δείκτες και όλα τα στοιχεία που δείχνουν τις προοπτικές της στη συνέντευξή του στο Bloomberg Markets. Εκεί επανέλαβε όμως, πέραν του μηνύματος ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, ότι δεν πρόκειται η ελληνική κυβέρνηση να θυσιάσει αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της, δηλαδή την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά σε κάθε περίπτωση το μείγμα της οικονομικής της πολιτικής είναι ένα μείγμα το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση του εισοδήματος και περαιτέρω στη δημιουργία περισσότερων εισόδων. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πρακτορείο Bloomberg πριν από λίγη ώρα. The Greek economy has proven particularly resilient. We will have significant growth rates for 2023. I expect growth in excess of 2%. And my goal has always been to significantly exceed the Eurozone growth, average growth. And I think this is a success, taking into consideration everything that had happened to Greece over the past decade. So I think Greece is back for good. We mm-hmm. just won our second mandate. We have a very clear reform agenda. We just got to investment grade, which was an important milestone for the country after 13 very difficult years. And if you look at all the indicators, I think we will do significantly better than the Eurozone average. And I'm cautiously optimistic that we can maintain this growth track for the long term.
Η χειρή απάντηση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του έδωσε ο Πρωθυπουργός του Ταγί Περντογάν, κυρίες και κύριοι, για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών με στόχο τη λύση ενός κράτους στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Επανέλαβε τις κόκκινες γραμμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημειώνοντας ωστόσο το θετικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες το τελευταίο διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός για την κλιματική κρίση, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από το ίδιο βήμα και με το ίδιο ύφος να απαντήσει στις παράλογες προτροπές του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προς τη διεθνή κοινότητα για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Μιλώντας την 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός επανέφερε τη συζήτηση για τον Κυπριακό στην πραγματική της βάση, στηρίζοντας τη Λευκοσία και τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Our commitment to Cyprus' sovereignty, territorial integrity and a solution of one state based on a bizonal bicommunal federation is steadfast and finding a fair, viable and mutually acceptable solution to the Cyprus issue remains a top priority for Greece. Για τρίτη φορά μέσα σε 24 ώρες ο Πρωθυπουργός απάντησε στις αναφορές Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι ένα ζήτημα παράνομης εισβολής και υπογράμμισε ότι καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας για την επαναπροσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες για την εξομάλυνση των σχέσεων, επαναλαμβάνοντας τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας. And undoubtedly, long-standing geopolitical tensions between Greece and Turkey remain. Our two greatest shared challenges, however, climate change and migration, are of the present and of the future. And I told President Erdogan just that when we met yesterday. Don't get me wrong, our main difference over the delimitation of our maritime zones in the Aegean and the Eastern Mediterranean is extremely important. It remains. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες, μιλώντας για αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των συνεπειών και κάνοντας έκκληση για μια παγκόσμια συμμαχία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. That is why I'm calling for the creation of a global adaptation alliance, a forum from where we can deliver new collective thinking, renewed cooperation, access to new finance to drive short-term adaptation before it is too late. Μιλώντας για τη μετανάστευση, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε μια ανοιχτή και φιλόξενη χώρα για όσους διαφεύγουν από διωγμούς και βία και ζήτησε διεθνή συνεργασία στη διάλυση των διακινητών και των δικτύων τους. Και μάλιστα αυτή η κλιματική κρίση την έχει βιώσει ιδιαίτερα η χώρα μας τους τελευταίους μήνες με τις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και με τις πλημμύρες. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει και την πολύπαθη Θεσσαλία. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Μαζί μου είναι ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που θα θυμίζει καλοκαίρι, αλλά από Δευτέρα θα έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές. Έτσι, Βασίλη, Σκοτσέζι κοντούς. Περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο άκρος καλοκαιρινό, με υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Τοπικά στην Ανατολοκαρανία, εξαιρετική Πελοπόννησο και στην Νότια μπορεί να φτάσουν και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός, πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο Σαββατοκύριακο, εκτός από τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου την Κυριακή το μεσημέρι και κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, αλλά και την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, θα έχουμε ένα γρήγορο πέρασμα καταιγίδων ουσιαστικά το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Τώρα όμως, από Δευτέρα περιμένουμε κύμα κακοκαιρίας, το οποίο με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνεται ότι θα είναι σχετικά έντονο. Βλέπουμε εδώ και στο χάρτη που έχουμε αποτυπώσει το πού περιμένουν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής. 80 με 120 χιλιοστά βλέπουμε. Και στη Θεσσαλία, και στη Δυτική Θεσσαλία, αλλά και στην Ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή του Πηλίου και την Βόρεια Εύβοια. Δημήτρη, είναι σχεδόν οι ίδιες περιοχές στις οποίες χτύπησε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Ακριβώς. Πριν από λίγες εβδομάδες. Η διαφορά όμως είναι ότι θα είναι εμφανώς λιγότερα τα χιλιοστά που θα πέσουν. Όμως, επειδή έχει προηγηθεί ο Ντάνιελ, θέλει μεγάλη προσοχή. Βλέπουμε και με 30 με 50 χιλιοστά θα πέσουν και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Στερεά. Και επίσης να πούμε ότι αυτά τα χιλιοστά μπορεί να είναι και λίγο περισσότερα, ειδικά στα ορεινά και ημιορεινά, θα είναι και πάνω από 150 χιλιοστά πιθανότατα. Θέλει προσοχή. Επίσης να πούμε και στην Αττική. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές καταιγίδες, κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη θα έχουμε τοπικές βροχές
πιθανόν και καταιγίδες μετά το μεσημέρι κυρίως. Τη Δετάρτη φαίνεται πιο έντονα να είναι τα φαινόμενα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα και να έχουμε και βροχές και καταιγίδες οι οποίες πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές και στην Αττική. Επίσης θα έχουμε και μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και στην Αττική εδώ, 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα ξεπεράσει ουσιαστικά μετά από ένα πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με 35-35. Θα πέσει σχεδόν 10 βαθμούς. Ακριβώς, περίπου 10 βαθμούς Κελσίου θα πέσει η θερμοκρασία και ειδικά την Τετάρτη που θα έχει περισσότερη συννεφιά θα είναι έντονη η ψύχη. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο αποχαιρετούμε και επίσημα αν το θέλεις έτσι το καλοκαίρι και ευχόμαστε από Δευτέρα και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε αυτό το νέο κλίμα κακοκαιρίας να μην έχουμε τα χειρότερα. Έτσι. Δεν θυμίζει τίποτα με τον κακοκαιρία Ντάνιελ, το επαναλαμβάνουμε. Αλλά όμως θα πέσουν πολλά χιλιοστά βροχής. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, είχαμε μάλιστα και έκτακτη υπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης σήμερα για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Βλέπουμε την Ήρα Ορχάνη που θα μας ενημερώσει. Ήρα. Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, Βασίλη, σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτή η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη. Αντικείμενό της ήταν η ενημέρωση των συναρμόδιων Υπουργείων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Στρατού, καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, πρέπει να σου πω ότι επισημάνθηκε η ανάγκη ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης που έχει υποστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Εξάλλου, σύμφωνα με το έκτακτο αυτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από την περιοχή της Θεσσαλίας την Δευτέρα και στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της χώρας. Τέλος, να σου πω πως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξει και άλλη σύσκεψη με βάση τα νεότερα δεδομένα, Βασίλη. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας είναι ανάστατοι, ακούγοντας την είδηση ότι έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς υπάρχουν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις που δεν έχουν προλάβει ακόμα να καθαρίσουν τις λάσπες και τα νερά. Όπως θα τους ακούσετε να λένε, μια νέα κακοκαιρία, ακόμα κι αν είναι υπιότερη από τον Ντάνιελ, θα αποτελειώσει τα χωριά τους. Όλα αυτά την ώρα που η μολύνση συνεχίζουν να αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για τους κατοίκους. Όμως, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις καταστροφές και τις ασθένειες, αλλά και το αθάνατο ελληνικό κράτος. Αρκετοί πλημμυροπαθείς κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα επειδή δεν πέρασαν από κταίο τα αυτοκίνητά τους. 16 μέρες μετά τον φωνικό Ντάνιελ που ισοπαίδωσε τον Θεσσαλικό κάμπο, κάτοικοι σε Λάρισα και Καρδίτσα αγωνιούν για το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει από Δευτέρα την περιοχή τους. Είναι ο δεύτερος τον Ντάνιελ που λένε. Εννοείται, γιατί τώρα ότι κάναμε, ότι βάψαμε, πήγαμε να βάψουμε, να καθαρίσουμε μπάζα και τέτοια. Μια δεύτερη καταστροφή σημαίνει και το τέλος του χωριού μετά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα είναι σαφώς υπιότερο από τον Ντάνιελ. Ίσως είναι ικανό όμως να αποτελειώσει όσα σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν όρθια. Γαστρεντερίτιδες και λοιμώξεις του αναπνευστικού έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Θεσσαλών, καθώς τα σχετικά κρούσματα αυξάνονται καθημερινά. Υπάρχει μια επιπέδωση όσον αφορά τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας και υπάρχει και μια μικρή αύξηση όσον αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, σχετίζεται με την πανελλαδική αύξηση που έχουμε. Τεράστιος κίνδυνος για μολυσματικές ασθένειες αποτελούν και τα κουνούπια που έχουν βγει στις πληγήσεις περιοχές, ειδικά στα χωριά που παραμένουν στις λάσπες. Μέχρι στιγμής πάντως έχουν πραγματοποιηθεί 649 εμβολιασμοί για τέτανο, ενώ ξεκίνησε και ο εμβολιασμός για υπατήτιδα Α στα παιδιά. Το νερό σε ορισμένες περιοχές παραμένει σε πολύ υψηλή στάθμη, ενώ κάτοικοι και επιχειρηματίες δεν έχουν καταφέρει να καθαρίσουν τις περιουσίες τους από τις λάσπες και τις ακαθαρσίες. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και δεν έχουν που να τα πάνε. Τι πάει να πει δεν έχουν που να τα πάνε? Μου λέει, πες μας τι να κάνεις. Αφού είχε φτάσει μέχρι μισό το δρόμο το νερό. Το νερό ήταν απίστευτο, ναι, κατανοητό, αλλά κάντε κάτι. Είμαστε από τις πρώτες περιοχές. Στη Φαρκαδόνα οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, καθώς έχουν ξεσπιτωθεί και δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την περίθαλψη και τη διαμονή τους. Αυτή τη στιγμή στο χωριό μας έχουν βγει όλα τα πράγματα από τα σπίτια, είναι έξω στους δρόμους, είναι στη διαμόλυνση, υπάρχουν ζώα νεκρά. Η μυρωδιά έντονη από ψάρια, από ζώα. Για την ανικανότητά σας να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις της καταστροφής που οδηγούν σε υγειονομική βόμβα όλη Θεσσαλία. 15 μέρες τώρα. Ποια είναι η δικαιολογία? Κι όμως, ενώ οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας έχουν χάσει σπίτια και περιουσίες, έρχονται αντιμέτωποι με το αθάνατο ελληνικό κράτος.
Οδηγοί που μπορεί να είδαν τα αυτοκίνητά τους βυθισμένα στη λάσπη κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα επειδή δεν πέρασαν έγκαιρα κταίο. Τα οχήματα τα οποία ξεκίνησαν να προσκομίζονται τις πρώτες μέρες μετά τις μεγάλες καταστροφές, ναι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα και ανάλογα με το χρόνο της καθυστέρησης υπάρχει μια κλίμακα επιβάρησης από 16 ευρώ έως 33 για τα γιοταχή. Χρειάστηκε η παρέμβαση της περιφέρειας Θεσσαλίας για να δοθεί παράταση και να επιστραφούν τα χρήματα στους πληγέντες. Μια ακόμα άγρια σύγκρουση είχαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη Βουλή που συζητείται το εργασιακό νομοσχέδιο με αιχμή μια διάταξη που προβλέπει πως οι απεργοί δεν θα μπορούν να κλείνουν τις εισόδους των επιχειρήσεων. Άδωνης Γεωργιάδης και Αθανάσης Παφίλης είχαν ένα νέο επεισόδιο. Πάμε στην Κατερίνα Κανάκη από τη Βουλή για να μας πει, Κατερίνα, τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε πολλαπλές εντάσεις, με αφορμή βεβαίως την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο πέρασε μόνο με τις γαλάζιες ψήφους, σε μια συνεδρίαση η οποία είχε ένταση, είχε αντεκλήσεις και είχε και εκατέρωθεν αιχμές, Βασίλη. Να σας πω ότι δημιουργήθηκαν κυρίως με το ΚΚΕ, με τον κύριο Γεωργιάδη να διαμηνεί πως από την Δευτέρα τελειώνει η τυραννία του ΚΚΕ. Αυτό που είπε ο κύριος ο Υπουργός Εργασίας είναι ότι εφ' εξής δεν θα μπορούν οι συνδικαλιστές να πηγαίνουν και να εμποδίζουν τους εργαζόμενους να πηγαίνουν στη δουλειά τους τις ημέρες της απεργίας. Και να σας πω ότι υπήρξαν έτσι σκληρές απαντήσεις από την πλευρά του ΚΚΕ. Ακούστηκαν και εκφράσεις όπως: είστε εξεφτύλες, εμείς δεν πρόκειται να μασίσουμε. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι στο επίκεντρο της έντασης, Βασίλη, βρέθηκε και η τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών. Πρόκειται βεβαίως για την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το Βήμα της ΔΕΤ. Τα κόμματα άσκησαν κριτική, ωστόσο να σας πω ότι επέλεξαν να μην καταψηφίσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε παρόν, δήλωσε παρόν και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε. Και αυτό διότι μέσα ακριβώς στην ίδια τροπολογία υπάρχει και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την Θεσσαλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή ξεπαγώνουν 600 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ακριβώς θα κατευθυνθούν προς την ανακοίνωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Κανάκη. Να παρακολουθήσουμε αυτό το επεισόδιο στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θανάση Παφίλη. Επειδή μιλάτε για απεργία των εργατοπατέρων, ξεφτύλες, δεν τρέπεστε μόνο τώρα? Ναι, έτσι λέω. Γιατί λοιπόν και παίρνω και την ευθύνη. Σας παρακαλώ. Και λέτε λοιπόν όλον αυτόν τον κόσμο ότι είναι εργατοπατερές. Παρακαλώ, οι εργαζόμενοι οι οποίοι. Κύριε συνάδελφε, ναι, δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν πειράζει να ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικού. Όποιος πάει να κλείνει είσοδο σε μία επιχείρηση στα πλαίσια συνδικαλιστικής δράσης, θα συλλαμβάνεται και θα πηγαίνει στο αυτόφυλλο. Εσείς είπατε, εμείς δεν μας αρέσει, δεν το κρέμαστε, καραμπουζουκλίδες, δεν το υπακούμε, κάντε ό,τι θέλετε. Το κράτος έχει νόμους και οι καραμπουζουκλίδες πάνε εκεί που λέει το κράτος. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Και θα είμαι ο ίδιος εγώ υπουργός εργασίας να παίρνω ο ίδιος εισαγγελής εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για την εφαρμογή του νόμου. Φωτιά έχουν πάρει, κυρίες και κύριοι, τιμές στα γαλακτοκομικά. Οι παραγωγοί αναφέρουν πως εδώ και ένα χρόνο οι τιμές τους έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα, αλλά στα ράφια το σούπερ μάρκετ, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι φτάνει σε διπλάσεις ή ακόμα και τετραπλάσιες τιμές. Και όλα αυτά μάλιστα την ώρα που δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα οι επιπτώσεις από τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας. Σε είδη πολυτελείας έχουν μετατραπεί τα γαλακτοκομικά προϊόντα πριν ακόμη μπει στο λογαριασμό το νέο κύμα ανατιμήσεων που θα προκύψει από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία που έπνιξαν εκατοντάδες χιλιάδες οικοπρόβατα. Η φέτα έχει φτάσει απλησίαστη. Δυστυχώς αναγκάζομαι να αγοράσω όπως όλοι τα βασικά. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί, οι τιμές από την πλευρά τους μένουν αμετάβλητες από τον Οκτώβριο του 2022 και όποια άνοδος στις τιμές των γαλακτοκομικών οφείλεται στην εσχροκέρδεια. Οι τιμές δεν έχουν αλλάξει του γάλακτος που πουλάμε εμείς στα σούπερ μάρκετ. Δεν μειώσανε το κέρδος τους ούτε μισό λεπτό και αντίθετα το αυξάνουν. Γιατί ανεβάσανε τις τιμές τόσο πολύ όταν το γάλα που είχαν αγοράσει δεν άλλαξε τιμή? Μέχρι και 40% πάνω βλέπουν διαφορά στην τσέπη τους οι καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις τιμές των γαλακτοκομικών, με το μεγαλύτερο αγκάθι να αποτελεί για αυτούς η τιμή της φέτας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το φρέσκο γάλα φεύγει από τους παραγωγούς κατά μέσο όρο στα 43 λεπτά το λίτρο και φτάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και 2 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στο 1,40. Η φέτα το κιλό
από τα χέρια των παραγωγών φεύγει στα 6 με 8 ευρώ, ενώ στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα 13 ή ακόμη και τα 15 ευρώ, ενώ πέρυσι το βρίσκαμε στα 9 με 11 ευρώ. Πρώτα αγόραζα ένα κιλό, τώρα αγοράζω ένα τέταρτο. Φέτα. Πόσο? Είναι περίπου 2,5 με 3 ευρώ πάνω. Μετά τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία από την κακοκαίρια Ντάνιελ, η τιμή της φέτας αναμένεται να ανέβει ακόμα περισσότερο. Το 40% της συνολικής παραγωγής της χώρας που παραγόταν στο Θεσσαλικό κάμπο έχει πλέον εξαφανιστεί, ενώ οι επαγγελματίες είναι πιθανότερο να εξάγουν τη φέτα για να μην χάσουν τους πελάτες τους στο εξωτερικό. Σε ένα στυροκόμος ο οποίος εξάγει το προϊόν του στο εξωτερικό, θα σκεφτεί δύο φορές περισσότερο τι πρέπει να κάνει. Να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς ή να καλύψει τις ανάγκες του εξωτερικού, που είναι δύσκολο να βρει την αγορά αυτή ξανά αν την χάσει. Η εκτόξευση της τιμής του γάλακτος, εκτός από αυξήσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, αναμένεται να φέρει τσουνάμι ανατιμήσεων και στις τιμές σε προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, όπως είδη ζαχαροπλαστείου, αλλά και στους τιμοκαταλόγους των εστιατορίων. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Στην αίθουσα ειδήσεων είναι ο Τάσος Μαγιόπουλος. Τάσο, έχουμε την οργισμένη απάντηση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες στις κατηγορίες που αποδίδονται στον ίδιο και στη σύζυγό του για υποθέσεις δωροδοκίας. Μιλάει για μια σκευωρία εις βάρος του και για μια εκστρατεία σπήλωση του ονόματός του, η οποία γίνεται με αφορμή τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον του για δωροδοκία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει πει ο Ρόμπερτ Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Λέει λοιπόν: επί χρόνια παρασκηνιακές δυνάμεις έχουν κατ' επανάληψη προσπαθήσει να συγγίσουν τη φωνή μου, να σκάψουν τον πολιτικό μου τάφο. Υπήρξε μια ενεργή εκστρατεία δυσφήμισης από ανώνυμες πηγές και υπονοούμενα, για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ανομίας που όμως δεν υπάρχει. Έχω σταθεί ακλόνητος απέναντι σε δικτάτορες σε όλο τον κόσμο, είτε στο Ιράν, την Κούβα, την Τουρκία ή αλλού, παλεύοντας ενάντια στις δυνάμεις του κατευνασμού και στηρίζοντας αυτούς που υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δημοκρατία. Παραμένω προσιλωμένος στη συνέχιση αυτής της σημαντικής δουλειάς και δεν θα αποσπάσω την προσοχή μου από αβάσιμους ισχυρισμούς. Ο Ρόμπερτ Μενέντες, να θυμίσουμε ότι κατηγορείται ότι έχει λάβει δωροδοκίες τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, που είναι επιφανής εργολάγος στην περιοχή του Νιου Τζέρσι. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, από όπου βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή, λένε ότι έχει δεχθεί περισσότερα από 500.000 δολάρια σε μετρητά, ράβδους χρυσού, τους οποίους έχουν βρει στο σπίτι του, αλλά και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, καθώς και πληρωμές μέχρι και σε υποθήκες σπιτιού. Όλα αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης, έχουν γίνει ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν την εύνοια του Ρόμπερτ Μενέντες τρεις επιχειρηματίες από την Αίγυπτο, καθώς και η ίδια κυβέρνηση της Αιγύπτου. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μακελιό με τους 6 νεκρούς Τούρκους στη Λούτσα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Το δρομολόγιο των εκτελεστών αναζητούν οι αρχές, καθώς πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε ένα 9 πιστόλι, το οποίο ήταν καθαρό από αποτυπώματα και DNA, όμως αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στην αιματηρή επίθεση. Την ίδια ώρα στην Τουρκία συνελήφθησαν 10 μέλη της συμμορίας του αρχιμαφιόζου Μπορίς Μπογιούν, που φέρεται να ετοίμαζαν αντίπεινα για το μακελιό στη Λούτσα, ενώ κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι συγγενείς των θυμάτων. Πεταμένο σε ένα χωράφι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σημείο της εκτέλεσης βρέθηκε ένα από τα 4 όπλα, το 9 πιστόλι που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές των 6 Τούρκων στο μακελιό στην Λούτσα στις 11 Σεπτεμβρίου. Η ανακάλυψή του κρατήθηκε κρυφή από την αστυνομία. Εντοπίστηκε πριν από 3 ημέρες και αμέσως εστάλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλιστική εξέταση. Το πιστόλι μάρκας Zigzauer που βρέθηκε από υπάλληλο του Δήμου κοντά στο σημείο που έγινε η εκτέλεση, δείχνει ότι είναι ένα από τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Εξετάζεται αν το όπλο τους έπεσε ή αν το πέταξαν εκεί για το αποκρύψουν. Πάνω στο όπλο δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όμως, όπως προέκυψε από την βαλιστική εξέταση, είχε χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση των 6. Οι αρχές με σημείο αναφορά στο χωράφι που βρέθηκε το όπλο ψάχνουν μέσα από κάμερες που υπάρχουν σε δρόμους για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και από κάμερες ασφαλείας σπιτιών και καταστημάτων της περιοχής, το δρομολόγιο των εκτελεστών. Αντίπεινα στην Κωνσταντινούπολη ετοίμαζαν τουλάχιστον 10 άτομα της συμμορίας του Μπορίς Μπογιούν, της οποίας μέλη ήταν και τα 6 θύματα του μακελιού της Λούτσας. Αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη.
Barış Boyun Çetesi'nin İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında bulunacağı belirlendi. Buna yönelik 19 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ανάμεσα στους υπόπτους που συνελήφθησαν είναι και δύο αδέλφια των θυμάτων του Μακελιού. Σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, συνελήφθησαν 10 ύποπτοι. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των συλληφθέντων, οι Ομέρ Φαρούκ Ταφ και Ενές Ταφ ήταν τα αδέρφια του Αμπντουραχμάν Ταφ και Μπουράκ Ταφ που δολοφονήθηκαν στην Αθήνα. Η εκτέλεση των 6 μελών της συμμορίας των Ντάλτων, όπως είναι γνωστή, απασχολεί ιδιαίτερα τις τουρκικές αρχές, την ώρα που ο αρχιμαφιόζος Μπαρίς Μπογιούν βρίσκεται στην Ιταλία. Öldürülmüştü. Kanlı hesaplaşma ile ilgili hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da soruşturmalar sürerken olaya ilişkin yeni detaylara ulaşılmaya devam ediliyor. Στις έρευνες σε σπίτια σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 πιστόλια, 85 φυσίγκια, 6 γραμμάρια ναρκωτικών και 430.000 τουρκικές λίρες. Οι ελληνικές αρχές αναζητούν τόσο τους δράστες, όσο και τα υπόλοιπα 3 όπλα της επίθεσης, το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα με τα οποία διέφυγαν οι εκτελεστές. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει και στη χώρα μας για την παραλλαγή πυρόλα του κορονοϊού, ενώ ήδη έχουν εμφανιστεί 5 κρούσματα. Ειδικοί κάνουν σύσταση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να κάνουν νέο εμβόλιο για τον κορονοϊό αλλά και για τη γρήπη. Η συγκεκριμένη παραλλαγή του κορονοϊού έχει εμφανιστεί σε 20 χώρες και στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται η μεταδοτικότητα αλλά και η σοβαρότητα της νόσου. Σε ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με τα νέα εμβόλια κατά του κορονοϊού που φθάνουν σε λίγες ημέρες στη χώρα μας, σε ανθρώπους που είναι ευάλωτοι και απειλούνται με βαριά νόσηση ή επιπλοκές εφόσον μολυνθούν, αναμένεται να προχωρήσουν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Έρχονται και στη χώρα μας τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία είναι προαιρετικά. Θα δούμε τις συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Πάντως, γενικά, μέχρι τώρα, τα εμβόλια συνιστώνται ανάλογα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σε δύο βασικές κατηγορίες. Πρώτον, στα άτομα μεγάλης ηλικίας και δεύτερον, στα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται άμεσα ή άμεσα με ανοσοκαταστολή. Την ίδια ώρα, αύξηση παρουσιάζεται στις νοσηλίες, καθώς την εβδομάδα 11 με 17 Σεπτεμβρίου έγιναν 733 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, με 25 ασθενείς να νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 39 να χάνουν τη ζωή τους από την νόσο. Το εμβόλιο πρέπει να γίνει μετά τις 20 Οκτώβρη, σταδιακά σιγά σιγά. Πρώτα αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι μεγάλης ηλικίας και είναι πιο εύκολα να κολλήσουν και κορονοϊό και γρήπη και ιώσεις. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει τεθεί για άλλη μία φορά σε επιφυλακή για την πιθανότητα ενός νέου πανδημικού κύματος με αφορμή την έλευση της υποπαραλλαγής πυρόλα. Οι πολλές μεταλλάξεις που φέρει το συγκεκριμένο στέλεχος στην πρωτεϊνική ακίδα του ιού προβληματίζουν και χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για ενδεχόμενη υψηλή μεταδοτικότητα. Εάν ξεπεράσουν τις 200-300 αγωγές την ημέρα, το σύστημα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα ή να πιέζεται έστω να ανταποκρίνεται με δυσκολία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, στις 5 και στις 7 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν στη χώρα μας 5 κρούσματα της νέας υποπαραλλαγής. Ο κορονοϊός μπορεί να έχει αυξήσει και μειώσεις στον αριθμό των περιστατικών του αναχώρα. Αυτό οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Πρώτον, στις υποπαραλλαγές της νέας, όπως την πυρόλα που μπορεί να αυξήσουν τα περιστατικά. Δεύτερον, στη θερμοκρασία που μπορεί να μας οδηγήσει περισσότερο σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Και τρίτον, εξαρτάται και από το πόσο χρονικό διάστημα έχει περάσει από τον προηγούμενο εμβολιασμό του πληθυσμού ή τις προηγούμενες νοσήσεις. Η νέα παραλλαγή πυρόλα που εντοπίστηκε σε 20 χώρες λόγω του μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων που φέρει βρίσκεται σε καθεστώς παρακολούθησης όσον αφορά στη μεταδοτικότητά της και στη σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ. Είναι πολλές αυτές τις αγωγές, ευτυχώς δεν δίνουν διασωληνώσεις, πλην όμως αυτές τις αγωγές είναι σε υπέργυρους και με ανθρώπους με πολλά συνοδά νοσήματα που καθυστερούν και να φύγουν από το νοσοκομείο και όπως λέτε εσείς συσσωρεύονται στις κλινικές με συνέπεια να υπάρχει μια σχετική πίεση σε παθολογικές, πνευμονολογικές και άλλες κλινικές. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι η παραλλαγή πυρόλα προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια. Ωστόσο, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το νοσοποιητικό μας σύστημα θα δυσκολευτεί να την αναγνωρίσει ώστε να δημιουργήσει μια ισχυρή άμυνα.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αναχωρεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ύψους 325 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε σήμερα με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία συμφωνήθηκε να δοθούν οβίδες πυροβολικού και συστήματα για την αντιμετώπιση εχθρικών αεροπορικών επιδρομών. Το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέρχεται του Λευκού Οίκου και υποδέχεται στην προεδρική κατοικία τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη σύζυγό του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει πως το διακύβευμα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον είναι μεγάλο. Στο Οβάλ Γραφείο, ο Τζο Μπάιντεν ενημερώνει τον υψηλό προσκεκλημένο του για τις αμερικανικές προθέσεις. Στο Κίεβο θα καταλήξει μία ακόμα τεράστια στρατιωτική βοήθεια ύψους 325 εκατομμυρίων δολαρίων. And a new package of launchers and interceptors that's going to protect Ukraine, Ukraine's grain silos, hospitals, schools and power plants. That will help save Ukrainian lives. І довгострокова домовленість. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Τι περιλαμβάνει όμως το πακέτο Μαμούθ που εξασφάλισε ο Ουκρανός πρόεδρος από τον Αμερικανό ομόλογό του? Η Ουάσιγκτον θα δώσει στο Κίεβο νέους εκτοξευτήρες τουρκετών HIMARS, συστήματα αεράμινας Avenger, αντιαεροπορικούς πυράβλους AIM-9M, κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυράβλους Javelin, καθώς και πυρομαχικά διαφορετικών τύπων. Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν κατάφερε να αποσπάσει τους πολυπόθητους βαλιστικούς πυράβλους ATACMS, οι οποίοι είναι κρίσιμοι στην ουκρανική προσπάθεια για ανακατάληψη της Κρυμαίας. And moving on to the warhead details now. High explosive blast fragmentation and 300 to 950 submunitions. Lastly, the range. The Block 1 variant has a range of over 160 kilometers, while the Block 1A, that has a range of 300 kilometers. Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι συνάντησε ένα αρκετά πιο ψυχρό κλίμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Ουκρανός ηγέτης θέλησε να γοητεύσει τους γερουσιαστές προκειμένου οι γενναιόδωρες παροχές πακέτων βοήθειας να συνεχίσουν να καταφθάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως οι Ρεπουμπλικανοί παρουσιάζονται επιφυλακτικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μερικές ώρες μετά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρώτη κυρία Ολένα προσγειώνονταν στην Όταβα του Καναδά. Ο πρόεδρος Τριντό τους καλωσόρισε με σταυρωτά φιλιά, εγκάρδιες χειραψίες και ένα ζεστό χαμόγελο. Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στο Κοινοβούλιο του Καναδά, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του καναδικού επιχειρηματικού κόσμου, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις εκατομμυρίων στην εμπόλεμη χώρα του. Τέλος εποχής για τον ισχυρότερο άνδρα των μίντια παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι. Ο 90-διάχρονος Ρούπερτ Μέρντοχ, μια ίσως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αποφάσισε να παραιτηθεί από πρόεδρος της Fox και της News Corporation μετά από 7 δεκαετίες. Τα ηνία του μηντιακού κολοσσού αναλαμβάνει πλέον ο γιος του. We have now some personal news to share with you this morning. Our boss, Rupert Murdoch, is transitioning from chair of our parent company, Fox Corporation. His son, Lachlan, will be the sole chair of both companies. Αδίστακτος, επίμονος, ευρηματικός. Ο μεγιστάνας των μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ, που δημιούργησε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποχωρεί από την προεδρία της Fox News και της News Corp. Η απόφασή του να αποχωρήσει τον Νοέμβριο παγιώνει το γιο του, Λάχλαν Μέρντοχ, ως διάδοχό του. I think that he's handed over partly because of his age, but also because I think Lachlan is requesting an opportunity to prove his talent and capability without having Rupert formally in the room as a voting director of the company. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι αναμφίβολα ο πιο ισχυρός καπετάνιος στον παγκόσμιο χάρτη των μίντια. What keeps you at it? I just love it. It's the, no, I have busy, very busy days, and it keeps me stimulated, keeps me curious. That's the way to stay young. Κληρονόμησε μια μικρή επιχείρηση Αυστραλιανών εφημερίδων και τη μετέτρεψε σε κολοσσό. Απέκτησε τη Sun και τη New York Post. Believe that the people who read the Times are any better than the people who read the Sun. I just believe they're different. Το βλέμμα του όμως ήταν σταθερά στραμμένο στην έλευση της δορυφορικής τηλεόρασης. 3, 2, 1. We can firmly announce the starting of a Fox News channel. Το 2007, ο Μέρντοχ υπέγραψε συμφωνία για την αγορά του εκδότης Wall Street Journal Dow Jones για 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στήριξε απόλυτα τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη θητεία του ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. It's my distinct honor to introduce the Commander-in-Chief and the President of the United States, my friend Donald J. Trump.
τα πάντα άλλαξαν το 2020, καθώς ο Τραμπ όθησε το Fox News να προαναγγείλει επικράτηση του Biden στην Αριζόνα και στη συνέχεια ξεκίνησε την εκστρατεία ψεμάτων περί νοθείας στις αμερικανικές εκλογές. Ο Λάχλαν υπερασπίστηκε την πολιτική γραμμή του Fox News και ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής του εταιρείας και κατά τη διάρκεια της υπόθεσης σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020. Σύμφωνα πάντως με τον βιογράφο του Murdoch, Michael Wolff, ο Λάχλαν είναι ο επιλεγμένος διάδοχος και υπάρχει ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στην ηγεσία του μηντιακού κολοσσού. Θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Σε νέο λίστημα υπέπεσε ο πρόεδρος Αμερικής Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Υόρκης, επανέλαβε την ίδια ιστορία δύο φορές. Την ίδια ώρα, μαχητικά F-35 προσγειώνονται για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο. Ενώ έφοδος της αστυνομίας σε φυλακές στη Βενεζουέλα αποκάλυψε ολόκληρο ζωολογικό κήπο μέσα στο κατάστημα κράτησης. Νέες ανησυχίες εγείρονται για την υγεία του 80χρονου Αμερικανού Προέδρου. Ο Τζο Μπάιντεν, αφού ξέχασε να χαιρετήσει τον πρόεδρο της Βραζιλίας, βρέθηκε σε μια ιδιωτική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Άρχισε να μιλά για τα βία επεισόδια στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια το 2017 και επανέλαβε την ίδια ιστορία μετά από λίγα λεπτά. Λίγα λεπτά αργότερα είπε ξανά την ιστορία σχεδόν λέξη προς λέξη. Η υγεία του Προέδρου της Αμερικής απασχολεί συχνά τους ψηφοφόρους του, καθώς προετοιμάζεται να διεκδικήσει εκ νέου τη θητεία του. Δύο νορβηγικά F-35 προσγειώνονται για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στα μαχητικά αεροσκάφη να αυξάνουν την ικανότητα επιβίωσής τους σε καιρό πολέμου, καθώς παραμένουν για πολύ λιγότερη ώρα στο έδαφος, όπου είναι πιο ευάλωτα. Καζίνο, πισίνα, ακόμη και ζωολογικός κήπος βρέθηκε σε φυλακή στη Βενεζουέλα. Κρατούμενοι μέλη εγκληματικής οργάνωσης έχτισαν έναν μίνι παράδεισο ψυχαγωγίας μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Στο ζωολογικό κήπο βρέθηκαν φλαμίγκο, τίγρης, λιοντάρια, κροκόδιλοι αλλά και πούμα. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια Action Sports με τον Βασίλη Πλακογιάννη. Στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.